ο καριοθράφτης. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων, η μαγική αυτή νύχτα όπου όλα μπορούν να συμβούν. Σε ένα σπίτι, όχι πολύ μακριά από εδώ, ένα κορίτσι που το έλεγαν Κλάρα, ήταν καθισμένο κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και κοιτούσε τους καλοντημένους καλεσμένους της μαμάς και του μπαμπά που διασκέδαζαν. Το κέφι είχε ανάψει για τα καλά, αλλά η Κλάρα δεν είχε το μυαλό της αυτά που συνέβαιναν εκεί, γιατί περίμενε έναν καλεσμένο που δεν είχε φανεί ακόμα. Χάζευε λοιπόν τα φωτάκια και τις μπάλες του δέντρου, όταν άκουσε το κουδούνι της πόρτας. Ο καλεσμένος που περίμενε τόσο πολύ η Κλάρα είχε έρθει. Ήταν ο νονός της, ο κύριος Ντροσελμάγερ, με ένα σάκο γεμάτο δώρα στα χέρια. Ο νονός της έβγαλε ένα-ένα τα δώρα για τους καλεσμένους, μέχρι που έμεινε στο σάκο ένα δωράκι μόνο. «Αυτό είναι για σένα», είπε στην Κλάρα και της έδωσε έναν καριοθράφστη στρατιωτάκι. Παρά το παράξενο στόμα του, το μεγάλο κεφάλι του και τα φουντωτά μαλλιά του, η Κλάρα τον αγάπησε με μιας. Ήταν δικός της, κατά δικός της και κανείς δεν θα μπορούσε να της τον πάρει. Εκείνη τη βραδιά, η Κλάρα και ο καριοθράφστης σπάσανε ένα σωρό ξηρούς καρπούς. Κανένα αμύγδαλο δεν μπορούσε να αντισταθεί στις δυνατές μασέλες του καριοθράφστη. Κανένα καρύδι ή φουντούκι, όσο μεγάλο και αν ήταν. Μέχρι που ο Φρίτς, ο μικρός αδερφός της Κλάρας, έβαλε στο στόμα του καριοθράφστη ένα τεράστιο φουντούκι, σκληρό σαν πέτρα, και με ένα δυνατό κρακ το σαγόνι του έσπασε. Η Κλάρα ένδυσε το σαγόνι του καριοθράφστη με την κορδέλα που είχε στα μαλλιά της και τον ακούμπησε προσεκτικά στο ράφι με τα παιχνίδια της για να αναρρώσει. Έπειτα, κουλουριάστηκε σε μια πολυθρόνα και αποκοιμήθηκε. Στον ύπνο της είδε υπέροχα γιορτινά φορέματα και ανθρώπους με μεγάλα παράξενα κεφάλια. Όλα αυτά μέχρι που το ρολόι χτύπησε 12 φορές. Μεσάνυχτα, η Κλάρα ξύπνησε απότομα από ένα επίμονο σκριτ σκράτς που ακουγόταν κάτω από την πολυθρόνα της. Και όταν έσκυψε να δει τι ήταν, ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν απέσιο ποντικό. Ήταν ντυμένος βασιλιάς και πίσω του ακολουθούσε ένας ολόκληρος στρατός από στρατιώτες ποντικούς. «Στο ράφι με τα παιχνίδια», φώναξε ο βασιλιάς ποντικός στο στρατό του. «Βρείτε τον καριοθράφστη και σκοτώστε τον». Αμέσως η Κλάρα έτρεξε να προστατέψει τον πολύτιμο καριοθράφστη της. Φανταστείτε όμως την έκπληξή της όταν τον είδε να στέκεται επικεφαλής ενός στρατού που αποτελούνταν από τα στρατιωτάκια του Φρίτζ και τα χνουδωτά κουκλάκια της Κλάρας. Με μια δυνατή τσιρίδα, ο βασιλιάς ποντικός επιτέθηκε στον καριοθράφστη και αμέσως άρχισε η μάχη. Ο καριοθράφστης πολεμούσε με γενναιότητα, αλλά αδύναμος καθώς ήταν εξαιτίας του σπασμένου σαγωνιού του, γρήγορα παγιδεύτηκε από το στρατό των ποντικών σε μια γωνιά του δωματίου. Τη στιγμή που ο βασιλιάς ποντικός χυμούσε να αποτελειώσει τον αντίπαλό του, η Κλάρα πέταξε το παπούτσι της κατά πάνω του με όλη της τη δύναμη. Το τελευταίο πράγμα που θυμόταν πριν χάσει τις αισθήσεις της ήταν ο γδούπος του παπουτσιού τη στιγμή που χτυπούσε στο σώμα του απέσιου βασιλιά. Όταν η Κλάρα ξαναβρήκε τις αισθήσεις της, δίσταζε να ανοίξει τα μάτια της από τον φόβο της για αυτό που θα αντίκριζε. Όμως όλα γύρω της έδειχναν ότι η μάχη είχε τελειώσει. Ούτε τις τσιρίδες των ποντικών άκουγε πια, ούτε τον τρομερό θόρυβο από τις μπότες των στρατιωτών. Αντί για όλα αυτά, η Κλάρα ένιωθε πως βρισκόταν στο νερό. Ήταν δυνατόν. Άνοιξε τα μάτια και τότε διαπίστωσε ότι έπλεσε μια απέραντη γαλάζια θάλασσα μέσα σε ένα καριδότσουφλο. Μπροστά της στεκόταν ο καπετάνιος της βαρκούλας. Η Κλάρα πρόσεξε ότι φορούσε ένα κόκκινο σακάκι με χρυσά σιρίτια στους ώμους. Όταν όμως ο καπετάνιος γύρισε προς το μέρος της, διαπίστωσε πως δεν ήταν άλλος από το γενναίο καριοθράφστη της και πως το σαγόνι του δεν ήταν σπασμένο πια. Το ευτυχισμένο ζευγάρι
Ταξίδεψε για αρκετή ώρα στα κύματα, μέχρι που η βαρκούλα έφτασε σε μία ακτή. Μπροστά τους υψώνονταν δύο θεόρατες πόρτες που λαμποκοπούσαν, λες και ήταν φτιαγμένες από ζάχαρη. Η Κλάρα ένιωσε την επιθυμία να δαγκώσει ένα κομμάτι από τη ζαχαρένη αυτή πύλη. «Εμπρός», της είπε ο γελώντας ο καριοθράφστης. «Δοκίμασε». Η Κλάρα έκοψε ένα κομματάκι από την πύλη και το δοκίμασε. «Τι υπέροχη γεύση! Καλώς ήρθες στη χώρα των ζαχαρωτών», είπε ο καριοθράφστης, κόβοντας κι αυτός ένα κομμάτι από την πύλη και φέρνοντάς το στο παράξενο στόμα του. Στη χώρα των ζαχαρωτών, οι τείχοι των σπιτιών ήταν φτιαγμένοι από γλυκόριζα και οι στέγες από παγωτό. Τα δέντρα ήταν καραμελένια, με λουλούδια από ζάχαρη, και αν ήσουν τυχερός, μπορούσες να συναντήσεις το δρόμο σου και σοκολατένια γατάκια. Η Κλάρα βούτυξε μέσα σε συντριβάνια από σιρόπι και χαιρέτησε ανθρωπάκια που ήταν φτιαγμένα από γλυκιά ζύμη, ενώ ο καριοθράφστης την είδε να μασουλάει ευτυχισμένη κομματάκια από τούρτα και πουτίνγκα. Έξαφνα ακούστηκε μια γλυκιά μελωδία και ένα λεπτό άρωμα που θύμισε στην Κλάρα παγωτό καρύδα και κρέμα καραμελέ πλημμύρισε την πλατεία της πόλης. Τα κεκάκια χτυπούσαν χαρούμενα τα χέρια τους. Κάτι συνέβαινε, αλλά η Κλάρα δεν ήξερε τι. Μια μελωδική φωνή αντίχησε στην πλατεία. «Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω, αγαπημένο μου καριοθράφστη». Η Κλάρα κοίταξε ψηλά και είδε μια πανέμορφη νεράιδα να κατεβαίνει από τον ουρανό πάνω σε ένα ζαχαρένιο σύννεφο. Η νεράιδα πήδηξε όλο χάρη από το σύννεφο και έστρωσε το ζαχαρένιο φόρεμά της. Και αυτή πρέπει να είναι η περίφημη Κλάρα, η ηρωίδα της μάχης με τα τρομερά ποντίκια, είπε, γυρνώντας στην έκπληκτη Κλάρα και κάνοντάς της μια βαθιά υπόκλιση. «Είμαι η νεράιδα ζαχαρένια. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω που έσωσες τον αγαπημένο μου φίλο από το βασιλιά των ποντικών». Και με αυτά τα λόγια πήρε την Κλάρα από το χέρι και τη βοήθησε να ανέβει στο ζαχαρένιο σύννεφο. Πίσω τους ανέβηκε και ο καριοθράφστης και αμέσως το σύννεφο με μια απαλή κίνηση σαν να το φύσηξε ελαφρύ αεράκι σηκώθηκε στον ουρανό και τους μετέφερε σε κάθε γωνιά της χώρας των ζαχαρωτών. Ήταν σαν ένα υπέροχο μαγικό όνειρο. Η Κλάρα ξύπνησε απότομα στο δωμάτιό της. Πού ήταν η νεράιδα ζαχαρένια? Πού είχε πάει η χώρα των ζαχαρωτών? Η Κλάρα ένιωσε λυπημένη, αλλά μόλις είδε τον καριοθράφτη στην αγκαλιά της να την κοιτά με ένα γλυκό χαμόγελο, άλλαξε η διάθεσή της. «Αχ, καριοθράφστη», είπε, «όσο έχω εσένα, θα είμαι ευτυχισμένη όπου και να βρίσκομαι». Στα λόγια αυτά, το δωμάτιο φωτίστηκε από μια δυνατή λάμψη και όταν η Κλάρα άνοιξε τα μάτια της, είδε μπροστά της έναν όμορφο πρίγκιπα που φορούσε ένα κομψό κόκκινο σακάκι με χρυσές επομίδες. «Επιτέλους, ξαναβρήκα τη μορφή μου», φώναξε όλο χαρά ο πρίγκιπας, παίρνοντας την Κλάρα στην αγκαλιά του. «Η αγάπη σου κατάφερε να σπάσει τα μάγια που με είχαν μεταμορφώσει σε άσχημο καριοθράφστη». Μετά από πολλές περιπέτειες, η Κλάρα και ο πρίγκιπάς της παντρεύτηκαν και γύρισαν στη χώρα των ζαχαρωτών, όπου βασίλεψαν ζώντας ευτυχισμένοι στο ζελεδένιο κάστρο τους, με την τάφρο τη γεμάτη παγωτό. Σύντομα έκαναν ειρήνη με το βασιλιά Ποντικό και τον όρισαν αρχηγό της σοκολατένιας Ποντικοφρουράς, ενώ η νεράιδα ζαχαρένια έγινε η κυρία των τιμών και η καλύτερη φίλη της Κλάρας. Η Κλάρα και ο καριοθράφτης έζησαν πολλά χρόνια μαζί στη χώρα των ζαχαρωτών, τρώγοντας ξηρούς καρπούς για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, ενώ δεν ξεχνούσαν ποτέ τις βαρκάδες τους με το μικροσκοπικό καριδότσουφλο που είχαν για βάρκα.